ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός των Πατέρων ημών ο οποίον αείμεθ ημών κατά τη συνεπίκεια. Μη αποστήσεις το ελαιός σου αφημών αλλά τες αυθονίκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Κλείνον Κύριε το ούσου και πάκουσον ημών ο εν Ιορδάνη βαπτιστήνε καταδεξάμενος και αγιάσας τα ύδατα και ευλόγησον πάντας ημάς τους δια της κλίσεως του εαυτών αφιένος σημαίνοντας το της δουλείας πρόσχημα. Ίσον Θεοτόρ και Παρθένε παρορώσα αφημένηματα ημών και παρέχουσα θεάματα εις εν πίστη λαμβάνουσι η λεγόνια σου. Να σας ευχαριστήσω όλους και όλες που απόψε μας θυμάται με αυτή την ευγενική παρουσία που έχετε και θέλω να σας πω ότι η είδηση αυτών των γραφείων θα έχει ένα ενωτικό χαρακτήρα και είναι για όλους τους Έλληνες, όλους τους Έλληνες ομογένειες, γιατί σαν κόμμα πιστεύουμε ότι δεν περισσεύει κανείς. Όλοι είναι μόδα welcome να έρχονται στα γραφεία μας, τα οποία θα ανακοινώσουμε την επόμενη εβδομάδα και ποιες μέρες ακριβώς θα είμαστε ανοιχτά. Πριν παρουσιάσω τον Πρόεδρο, θα ήθελα να διαβάσω ένα μήνυμα το οποίο μας έστειλαν τα Προεδρία των Οργανώσεων στο Σικάγο. Αγαπητοί συμπατριώτες, τα Προεδρία των δύο τοπικών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας στο Σικάγο, επί τη ευκαιρία των εγγενείων των οργανώσεών σας εύχονται πρόοδο και ευόδοση των σκοπών σας προς όφελος της πατρίδος. Με πατριωτικούς χαιρετισμούς, οι Πρόεδροι των τοπικών οργανώσεων Σικάγου, Γεώργιος Βαρβιτσιώδης και Νικόλαος Κάλλας. Όπως είδατε, πρωταρχικός σκοπός μας εδώ δεν είναι η σκληρή γραμμή του κόμματος, αλλά πρώτα η ομογένεια και η πατρίδα. Το ίδιο έχουν και αυτοί στο Σικάγο. Και τώρα θα ήθελα με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια να σας παρουσιάσω τον καινούργιο πρόεδρο της ΝΟΔΕ, τον πρόεδρο όλων των τοπικών εδώ της περιοχής μας, που δεν είναι άλλος από τον δόκτωρ Σωτήριο Βαχακόπουλο. Πρώτα απ' όλα θα σας παρακαλέσω, θα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την κυρία Ξένια που μας έχει ξεναγεί και όλα τα παιδιά που βοήθησαν και όλους αυτούς που μας βοήθησαν για το φαγητό. Είδαμε όλοι τον Κώστα και ώρα που έστειλε, τον κύριο Μάστορα και άλλους που μας έχουν πάρα πολύ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, η ομάδα των εθελοντών της ΝΟΔΕ Ανατολικών Πολιτειών Αμερικής σας ευχαριστεί που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Λέγομαι, όπως είπαν, Σωτήριος Βαχαβιόλος, είμαι από το Μιστρά της Σπάρτης και συστρατεύτηκα, όπως όλοι οι άλλοι, του Συμβουλίου μας από τη Νέα Δημοκρατία του Αντώνη Σαμαρά για να βοηθήσουμε για την πατρίδα μας αυτές τις δύσκολες ώρες. Θα τονίσω πάλι, δύσκολες ώρες. Δεν είναι εύκολες οι ώρες. Για να εκμεταλλευτούμε τον χρόνο, θα ήθελα αμέσως να σας διαβάσω το μήνυμα του Προέδρου μας, που το έλαβα σήμερα πρωί-πρωί. Φίλες και φίλοι, η πατρίδα μας περνάει δύσκολες ώρες. Η ελληνική κοινωνία διψά για μια νέα πολιτική που θα δώσει όραμα, ελπίδα και προοπτική. Απαιτεί ρήξεις με το μεταπολιτευτικό πολιτικό μας μοντέλο που έχει χρεοκοπήσει συστημικά. Συστημικά, έτσι. Απαιτεί να μπούμε με τόλμη και αποφασιστικότητα στη νέα μεταπολίτευση. Πρέπει δηλαδή να μπούμε μέσα και να μην φοβόμαστε. Απαιτεί να τα αλλάξουμε όλα για να κάνουμε την Ελλάδα και πάλι ανταγωνιστική και τους Έλληνες υπερήφανους. Όπως είδατε, είπε, να αλλάξουμε όλα. Οι εκλογές που έρχονται αποτελούν την ευκαιρία για να χτίσουμε από την αρχή τη νέα Ελλάδα. Σε αυτή την προσπάθεια, η δική μας προσπάθεια, ο οικουμενικός ελληνισμός, όπως ξέρετε, ο κύριος Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία, έχει προτείνει ψήφο σε εμάς. Δεν είναι ανάγκη να πηγαίνουμε όπως πηγαίνουμε πολύ στην Ελλάδα, να ψηφίσουμε από εδώ. Απλώς, όπως ξέρετε, η Βουλή το έσπασε κάτω, δεν το ψήφισε. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν πιστεύει στον Έλληνα. Ο Αντώνης ουδέποτε θα σας μιλήσει και θα πει ότι ο Έλληνας είναι ο ένας της Ελλάδος. Ο Αντώνης Σαμαράς εννοεί όλους τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Και έτσι πάντα, όπως ξέρετε πολύ, τους μιλάει. Έτσι. Ο οικουμενικός ελληνισμός και ιδιαίτερα οι Έλληνες της Νέας Υόρκης θα είναι και πάλι πρωταγωνιστές. Σας χρειαζόμαστε δίπλα μας. Χρειαζόμαστε την εμπειρία σας, το πάθος σας, την αγάπη για την πατρίδα. Χρειαζόμαστε τις ιδέες σας, την επιρροή σας, τις επενδύσεις σας. Χρειαζόμαστε τις επενδύσεις, εννοεί δουλειές, jobs, we need jobs in Greece.
That's what Greece needs. Jobs, jobs. Χρειαζόμαστε δουλειές. Δυστυχώς, τα κοινά κόμματα δεν πείσαν ποτέ στις δυνάμεις του Έλληνα. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μεγάλη παράταξη που πιστεύει στην Ελλάδα. Εμείς θα παλέψουμε ώστε η Ελλάδα να τα καταφέρει. Και να είστε σίγουροι, θα τα καταφέρει. Με τη βοήθειά μας η Ελλάδα θα τα καταφέρει. Θέλω να σας ευχηθώ σε όλους καλή ανάσταση και καλό αγώνα για τις εκλογές που έρχονται. Και θέλω μέσω του νέου πρόεδρου της ΝΟΔΕ, του φίλου μου και. Άσε τ' άλλο. Και συστρατεύτηκε στην πρώτη γραμμή αυτή τη μεγάλη. Ευχαριστώ. Θα το διαβάσετε. Του φίλου μου και άξιου Έλληνα Σωτήρη Βαχαβιόλου που συστρατεύτηκε την πρώτη γραμμή αυτή τη μεγάλη μάχη τη πατρίδα. Ότι σε λίγο καιρό θα καμαρώνετε με υπερηφάνεια γιατί είστε νεοδημοκράτες, αλλά κυρίως γιατί είστε Έλληνες. Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς, ο πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε ακόμα και ένα μήνυμα που πολλοί ξέρετε από τον πρώην, τον τέος υφυπουργό εξωτερικών, καθηγητή τώρα Σκανδαλάκη, ο οποίος είναι και γενικός γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος λέει: Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι της Νέας Υόρκης, συμπατριώτισες και συμπατριώτες, με πλήρη επίγνωση των νέων δεδομένων για την πατρίδα αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο, σας απευθύνω μια πρόταση αναγέννησης, μια πρόσκληση συμμετοχής. Είναι μια πρόσκληση και πρόσκληση συμμετοχής που δεν πρέπει να μείνει αναπάτητη, που δεν μπορεί να περιμένει. Είναι μια πρόταση καθοριστικής σημασίας για το παρόν που βιώνουμε, για το μέλλον που έρχεται. Απαραίτητη προϋπόθεση για να αποκτήσει ξανά ο τόπος μας ελπίδα και προοπτική είναι να σπάσουμε τα στεγανά, να δώσουμε τη δύναμη και τη δυναμική που χρειάζεται η πατρίδα μας. Είναι η δική μας συμμετοχή. Η πατρίδα μας έχει το να αντιμετωπίσει πολλές προσκλήσεις σήμερα. Βαθιά μου πεποίθηση είναι ότι μόνο η μαζική συμμετοχή των Ελλήνων από κάθε γωνιά της γης μπορεί να μας παράσχει την πολύτιμη πολιτική πηξίδα για να προσανατολιστούμε σωστά στη σύγχρονη εποχή. Ο απόδημος ελληνισμός είναι σήμερα, όπως και πάντα, διάθεση προσφοράς, καινοτόμες ιδέες, φιλοδοξίες, φιλοπατρία και υπερηφάνεια. Σήμερα όμως η ελληνική ομογένεια έχει ψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, ακούσε αυτό, καινοτόμες ιδέες, κατέχουν θέσεις ευθύνης, οι άνθρωποι της ομογένειας κατέχουν θέσεις ευθύνης, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις κοινωνίες τους. Πολύ σοβαρό αυτό. Με βάση τα νέα δεδομένα και γνώμονα την ουσιαστική και αποτελεσματική ενσωμάτηση των απαντεχού Ελλήνων με τον εθνικό κορμό, σας καλώ και σας προσκαλώ να συμμετέχετε ενεργά στην προσπάθεια του Αντώνη Σαμαρά και της Νέας Δημοκρατίας για την αναγέννηση της Ελλάδος. Αγαπητέ πρόεδρε, φίλε Σωτήρη, αγαπητά μέλη της Νομαρχιακής και των Τοπικών Επιτροπών, αγαπητές φίλες και αγαπητέ φίλοι, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες. Ο Τάκης είχε όρεξη. Σήμερα εγκαινιάζουμε το νέο σπίτι μας στην καρδιά της Αμερικής, στην καρδιά του κόσμου. Θέλω να σας συγχαρώ όλους για ό,τι έχετε κάνει μέχρι σήμερα και για όσα πρόκειται να κάνετε. Στην Ελλάδα σε λίγες ημέρες προκυρήσονται οι σημαντικότερες και πιο κρίσιμες εκλογές στην μεταπολιτική ιστορία του τόπου. Ο Αντώνης Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία θα κληθούν σήμερα να αναλάβουν τις τύχες της χώρας με σκληρή δουλειά, αποφασιστικότητα και όραμα για την Ελλάδα και τον ελληνισμό μπορούμε να πετύχουμε και όμως, είπε ο πρόεδρος μας και αυριανός πρωθυπουργός. Πολλοί μπορεί να το ακούσατε αυτό που είπε σήμερα, στο λόγο του. Στο τέλος του δρόμου θα ξαναπάρουμε τη μοίρα μας στα χέρια μας. Δεν υπόσχομαι τίποτα. Σας κοιτάω όμως στα σμάτια, όλους σας και σας λέω, υπάρχει προοπτική. Υπάρχει τρόπος να βγούμε από το σημερινό εφιάλτη. Η πατρίδα δεν είναι μια εύκολη κουβέντα. Είναι μια δύσκολη υπόθεση και ένα βαρύ χρέος. Είναι το μόνο χρέος που δεν θέλεις ποτέ να ξεχρεώσεις, μόνο για να το τιμήσεις. Όλοι εμείς οι Έλληνες θα πράξουμε το καθήκον μας. Ο απόδημος ελληνισμός δίνει. Τελείωσα με τον κύριο Σκανδαλάκη. Ο απόδημος ελληνισμός δίνει το παρόν στο εθνικό προσκλητήριο. Ακολουθεί τον δρόμο της συνέπειας, της ανανέωσης και της εθνικής προσφοράς. Σε αυτή την πορεία σας καλώ να πάρετε μέρος, να συμβάλλετε όχι μόνο με τον ψήφο σας, αλλά και με την ενεργό συμμετοχή σας, ώστε το πέρασμα της πατρίδας μας στη νέα εποχή από όραμα και ελπίδα να γίνει πάξη και πανεθνική προοπτική. Θέλω τώρα να ευχαριστήσω τον πρώην πρόεδρο Πέτρο Γαλάτοδα, τον αγωνιστή της Νομαρχιακής και του Συμβουλίου του, που με τη βοήθειά τους θα αποκρύψει η δημιουργική αρμονία
ανάμεσα στην πείρα των δοκιμασμένων στελεχών και τη φρεσκάδα και τον ενθουσιασμό νέων άθρωπων προσώπων. Όπως τονίζει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αναφέροντας την πολιτική στο προσκήνιο, με πίστη στις αξίες και στις αρχές μας και με πρόταγμα την ιδεολογία μας, μπορούμε να κάνουμε την διαφορά. Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει ακράδαντα ότι στη Νέα Ελλάδα της Ελπίδας, που οραματίζεται ο Αντώνης Σωμαράς, ο οικουμενικός ελληνισμός, αρχίζοντας με τη Νέα Υόρκη, μπορεί και πρέπει να έχει θέση. Μπορεί και πρέπει να γίνει σκαπανέας εξελίξεων, βοηθώντας έτσι αποφασιστικά την πατρίδα μας. Αυτός μπορεί να δώσει τον παλμό της στην ελπίδα και τον βηματισμό για τους νέους πατριωτικούς αγώνες του έθνους μας. Ο καθένας από το δικό του μετερίζει και με τις δικές του δυνάμεις θα έχει τη δική του συμβολή στην πρόοδο της κοινωνίας και της πατρίδας μας, γιατί όλοι εμείς μαζί μπορούμε. Με τη βοήθεια και τη συμμετοχή όλων σας, τον άλλον φίλο που είναι απεισχολημένοι και τον άλλον φίλο που είναι απεισχολημένοι σήμερα, γιατί έχουμε και άλλους φίλους, η παράταξή μας θα γίνει ξανά αυτό που υποσχέθηκε ο Αντώνης Σαμαράς. Η ελπίδα της Ελλάδας, ώστε να φτιάξουμε μαζί την Ελλάδα της ελπίδας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα και καλή τύχη σε όλους. Εδώ έχουμε αρκετά χαρτιά που θα θέλαμε να πάρετε, όχι μόνο αυτά που μας είπε ο κ. Σαμαράς και ο κ. Καρδαλάκης, αλλά και άλλα πράγματα. Παραδείγματι, 10 ερωτήσεις. Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις και υπάρχουν πολλά ψέματα. Υπάρχουν πολλά ψέματα. Παραδείγματι, έχεις ακούσει τον ένα και τον άλλο που σου μιλάει, η Ελλάδα κινδυνεύει από ευρωπαϊκά, η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει δημόσια περιουσία, το φυσικό της πλούτο και τα μνημεία της. Δεν ξέρω πού τα διαβάζουν αυτά. Δεν υπάρχει πουθενά που το έλεγε αυτό. Δεν μπορούν να κατασχεθούν δάση, παραλίες, λιμένια, βρασονισίδες, ορυχτός πλούτος, δρόμοι. Αυτά όλα είναι στο μνημόνιο. Εντάξει, αυτά είναι πράγματα τα οποία τα ακούτε και δεν είναι σωστά πράγματα. Έχουμε τέτοια, σιγά σιγά θα σας δίνουμε αυτά να τα διαβάζετε για να δείτε και όσοι που θέλετε το κομπιούτερ, μην ξεχνάτε www.nd.com. I'm sorry, .gr. Έχει πάρα πολύ πλούσια ύλη και θα βάλουμε και εμείς το δικό μας. Έχουμε αρκετά παιδιά εδώ που θα μας βοηθήσουν και θα έχουμε και το δικό μας. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους τους δωρητές. Ευχαριστώ όλοι σας που ήρθατε από κοντά και μακριά, γιατί έχουμε και άνθρωπους που δεν είναι μέσα από την Αστόρια. Έχουμε άνθρωπους που έρχονται από το Trenton, New Jersey. Έχουμε άνθρωπους που μένουν και από το Connecticut. Έχουμε άνθρωπους που παντού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε πολύ περήφανοι σήμερα εδώ μέσα, διότι ξέχασα να σας το πω. Έχουμε τον καθηγητή Ξενοφών Μουσά, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που μας έφερε το μηχανισμό των αντικυθύρων. Το πρώτο κομπιούτερ που λέμε. Κύριε Μουσά, ανεβαίνετε απάνω να σας δουν. Σηκωθείτε απάνω να σας δουν. Σας ευχαριστούμε που μας θυμίσατε σήμερα. Καλή επιτυχία. Και έχουμε την καθηγητή από το τέλος των μαθηματικών, την κυρία Τριανταφύλου, η οποία τον επιφέρει εδώ. Προς μεγάλη έκπληξη όλων μας βρίσκεται η Κατερίνα Ντοβάζη εδώ πέρα, η πιο γλυκιά φωνή που πέρασε ποτέ από την Αστόρια, τη Νέα Υόρκη από την Αμερική. Ένα γερό χειροκρότημα που φέρνει από την πέρα τα βίντεο για μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, θα σας πω ένα τραγούδι. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Μυρούδη. Δεν ήταν τυχαίο, με κάλεσε εκείνος και με μεγάλη μου χαρά ήρθα. Η Ελλάδα λοιπόν είναι η πριγκιπέσσα, την οποία θα τραγουδήσω. Οκ, πάμε. Αφήστε τα πιάτα κάτω. Σιγά σιγά, έτσι, μπράβο. Έξω φύσα η αέρας κι όμως μέσα μου, μέσα σ' αυτό το σπίτι, πριγκίπεσσα μου. Το φως σου και το φως χορεύουν γύρω μας, απίστευτος ο κόσμος κι ο χαρακτήρας μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Τόλι Νουσιά.